Το 15ήμερο του 15 Αύγουστου είναι διαμφισβήτητα η κατεξοχήν περίοδος διακοπών για τους Κύπριους. Αυτό αποδεικνύεται τώρα και με στοιχεία της ΕΡΜΕΣ για την ταξιδιωτική κίνηση από τις 11 μέχρι και τις 24 Αυγούστου. Και τα δύο διεθνή αεροδρόμια της χώρας αναμένεται να εξυπηρετήσουν συνολικά πέραν των 2.900 πτήσεων και περίπου μισό εκατομμύριο επιβάτες. Ειδικότερα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 2.230 πτήσεις, μεταφέροντας από και προς την Κύπρο πάνω από 340.000 επιβάτες. Αντίστοιχα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου θα πραγματοποιηθούν γύρω στις 670 πτήσεις, μέσω των οποίων θα ταξιδέψουν άλλες 130.000 επιβάτες. Την πρωτιά των προτιμήσεων των Κύπριων ταξιδιωτών για άλλη μια χρονιά κρατεί η Ελλάδα. Η Καβάλα, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πρέβεζα, η Λευκάδα αλλά και η Ρόδος συγκεντρώνουν τη μερίδα του Λέοντος όσον αφορά στον εξερχόμενο πάντα τουρισμό. Ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για φέτος αναδεικνύεται και η Βαρκελόνη. Η επιβατική κίνηση παρουσιάζει από την αρχή της χρονιάς μία αύξηση της τάξης του 5% χάρη μεταξύ άλλων στις σκληρές προσπάθειες της ΕΡΜΕΣ αλλά και των συντονισμένων ενεργειών που αναλήφθηκαν από διάφορους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας.